Δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και λέγαμε αυτό το πράγμα. Αυτό πράγμα. Να πούμε χαιρετισμού στην αποστολή του Παναθηναϊκού που έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη και μας παρακολουθούν κάποια παιδιά από εκεί. Δεν λέμε ονόματα. Α, μείναν εδώ, δεν μπορούν. Μείναν εδώ, δεν θα ταξιδέψουν αύριο. Του καλησπέρα. Καταρχήν εγκλημάτισε ο Ουζουνίδης στο σχηματισμό τη τετράδα στην άμυνα. Ξεκίναμε ο Ουζουνίδη, λοιπόν, γιατί είναι εγκληματικός. Και όπως λέει ο Θωμάς ο Στόντα. Κρατάει την ομάδα, κρατάει την ομάδα. Παπάρια Μάντολες. Πάνω στον Κρέσπο, ποιον βάζει. Πάνω στον. Στον Κρέσπο, έχει τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Αν βλέπει ρε Ουζουνίδη, παράτα τα όλα. Γιατί άλλο στηρίζει ηθικά και τα λοιπά. Γιόχανσον. Ποιον Γιόχανσον, ρε φίλε, βάλε τον Γιώργο. Ναι. Ποιο επικίνδυνο θα είναι, ή τον Βασίλη. Λοιπόν Ουζουνίδη. Βασίλη, τον Γιόχανσον στον Κρέσπο. Λοιπόν, άκου Ουζουνίδη. Εξέθεσε Διούδη και ολόκληρη την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κώστα. Ναι. Κοντό γκολκίπερ, τα είπε όλα ένα Αργιανό σήμερα. Είναι πολύ καλός για μια ομάδα πολύ καλή της Football League. Κοντός goalkeeper. Ο Πασχαλάκης στον γκολ αυτό σήμερα, σωστά όπως πάει, σωστά, με το δεξί χέρι, δεν το τρώει φίλο ο Πασχαλάκης. Ποιο δεν το τρώει. Γιατί κάνει σωστή ενέργεια ο Διούδης. Εντάξει, είναι ένα βήμα πιο έξω. Είναι 88 είναι ο Διούδης, δεν είναι κοντός. Κοντός είναι ο Διούδης. Είναι 88 είναι. Είναι κοντός, τον βλέπω και είναι κοντός. Όχι, δεν είναι κοντός ο Διούδης. Είναι 88 είναι ο Διούδης. Ωραία, ο Πασχαλάκης τι είναι. 97. Ο Ζήφκοβιτς τι είναι. 1,87. Ο Κοκαλάς του Παλαιπλανιά είναι. 1,93. Είναι όλοι ψηλοί. Εσύ με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνο Βασίλης ήταν ένα. Άστο. Ήταν άλλα χρόνια. Είχαν αυτή εκτείναξη. Ναι. Και ο Αρβανίτης. Ναι. Σήμερα δεν έχουν οι goalkeepers εκτείναξη. Ναι. Δεν εκτινάσονται. Ναι. Πέφτουνε σαν κουράδες. Η μπάλα πήγε εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες. Η μπάλα πάει εκεί που πάει, δεν μια χαρά. Καλά πηγαίνει ο Διούδης. Τι σου λέω, κατάλαβες. Εγώ λέω ότι ο Πασχαλάκης στον γκολ αυτό. Κατά 70% το έβγαζε. Δεν πιάνεται. Όχι, δεν πιάνεται. Ή ο Ζήφκοβιτς της Ξάνθης. Δεν πιάνεται. Λοιπόν. Ή ο Γιαννιώτης. Έχει το Γιόχανσον δεξί μπακ. Τον πετάς εξτρέμ. Όχι δεξί μπακ. Έχει τον Γιόχανσον δεξί μπακ. Τον πετάς εξτρέμ. Σαν θέση, ναι. Sorry. Ναι. Sorry, σωστά βάζεις το Βικιαφάνης δεκάρι. Και από εκεί και πέρα έχεις τα 3/4 της άμυνάς σου στη τετράδα. Είναι λάθος. Ουζουνίδη, έχει Κολοβέτσιο δεξί μπακ. Είναι στόπερ. Είναι στόπερ. Και βάζει επάνω στο Μακ, βάζει τον Κολοβέτσιο. Αφήνει έξω τον Χουλτ και βάζει τον Ινσούα, ο οποίο έχει κάρτα από το 25 και δεν τον αλλάζει. Περιμένει να αποβληθεί. Δεν φταίει ο Ινσούα που κάνει τον πέρα, φταίει εσύ που δεν τον βγάζει. Έχει τον Κουτρουμπί, αριστερό στόπερ, αντί τον Κολοβέτσιο. Και φυσικά έχει τον Μολέδο, γιατί πρέπει να έχει τον Μολέδο. Τι πρέπει να κάνει εσύ εκεί. Πριν φας τα τέσσερα. Έχεις τον Χούλτ αριστερό μπακ, τον Κολοβέτσιο αριστερό στόπερ, τον Μολέδο δεξί στόπερ και τον Γιόχανσον δεξί μπακ. Απλά πράγματα. Το αυτονόητο δηλαδή κάτι. Απλά πράγματα. Πας μέσα στην Τούμπα όπου ο ΠΑΟΚ φημίζεται για τα πολύ καλά του άκρα, φημίζεται για το Λιμνιό ο οποίος έχει ανέβει, φημίζεται για το ΜΑΚ που έχει ανέβει, φημίζεται για τον Πέλκα ο οποίος έχει ανέβει. Λοιπόν, τι λέει κύριε. Λοιπόν, να μην, όταν κάνουμε αυτό. Και εσύ πας και βάζεις στόπερ δεξιμπακ και έναν Ουρσούα Ινσούα, έναν από πού να τον πάρεις και από πού να τον βάλεις, δηλαδή καταστρέφεις αμυντικά τα άκρα σου. Ρε Κώστα, έρχεσαι εδώ πέρα διαλυμένος, απέναντι σε ένα πολύ καλό πάω, με το momentum μόνο να είναι τον πάω. Δεν... Θα κάνεις και πειραματισμούς. Λοιπόν. Είσαι φτωχός. Λοιπόν. Η μοίρα σου σε χτυπάει παντού. Βάζεις τον Κουρμπέλι πάνω στον Μπέλκα. Θα μου πεις. Ποιον αναβάλω. Θα μου πεις ποιον αναβάλω. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι δεύτερο σεντερφόρ, είναι εννιάρη δεύτερο, με μεγαλύτερη περιφερειακή κίνηση και αυτό αποδεικνύεται γιατί όταν του φέρεις την μπάλα, το λέω εδώ δύο χρόνια, του φέρεις την μπάλα κοντά στην περιοχή, είναι πολύ επικίνδυνος. Αν το πεις, ξεκίνα την επίδεση από πίσω και είναι δεκάρι, πιάνεται από έναν εξάρι, έναν ζέκα, έναν σιώπη, έναν κόρμο, πιάνεται. Ο Πέλκας. Είναι δολοφόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή και κοντά στη μεγάλη περιοχή. Και έχει δυναμώσει πολύ τα πόδια του. Δικαιωνόμαστε για την κρίση μας. Δικαιωνόμαστε για τον Βιαφάνες σαν δεκάρι. Πιο πολύ φάνηκε ο Βιαφάνες σε μια άθλια ομάδα σήμερα σαν δεκάρι παρά. Το MVP για μένα είναι του ματς. Μοναδική ο άσο ήταν ο Βιαφάνες, έτσι. Μα αυτό που κάνει μοναδική ο άσο. Με έβει την κόκκινη κάρτα, γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από τον διασυρμό. Ποιο? Ο Βιαφάνες. Ναι. Θα είχε μείνει μέσα στον κόκκινο τον ίδιο διασύρμα τον Παναθηναϊκό. Μετά. Κάνουν οι παοξίδες fair play. Ρε παοξίδες κάνετε fair play στον Παναθηναϊκό. Και η Τούμπα. Ποιο είναι το fair
Η Τούμπα ορίεται το τελευταίο δεκάλεπτο και αυτοί κάνουν πασούλες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κάνουν fair play το τελευταίο δεκάλεπτο στο Παναθηναϊκό. Το λες για να οικονομήσει μηνύματα. Δεν θέλω να οικονομήσω μηνύματα. Δεν φουλάρεις. Κάνει λάθος ομάδα. Και το fair play σημαίνει βγάζω τον Κουλούρη και βάζω τον Μπρίγιοβιτς. Επειδή ο Κουλούρης ακριβώς ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Βγάζω τον Κουλούρη και βάζω τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί να μην βάλω, όχι, γιατί να μην βάλω και τους δύο, να κάνω πλάκα. Σωστό αυτό, ναι. Να το κάνω 7-0. Ναι, αυτό, γιατί ναι. Να το κάνω 7-0. Σε αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα άμα ρωτήσει τον Σαββίδη, τον μπαμπά, ο μπαμπά θα σου πει εγώ ήθελα 7-0. Και γίνεται κουβέντα στο και το τελευταίο δεκάλεπτο γιατί ο ΠΑΟΚ κάποιος... Η αλλαγή τι σήμαινε το Πρίγιοβιτς, για πες μου τι σήμαινε. Εσύ το είπες. Τι σήμαινε. Συμφωνείς ή όχι. Συμφωνώ εν μέρη. Ότι πικάρισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ τον Πρίγιοβιτς και στην ουσία ήθελε να τον μειώσει. Ναι. Για μένα στο 3-0 όταν έχεις βασικό τον Κουλούρη θα βάλεις ή έναν πιτσιρικά ή θα βάλεις μια αλλαγή... Να περάσει ο χρόνος. Δεν βάζεις υποτίθεται το μεγάλο σου αστέρι που παίζει και Μουντιάλ στο 3-0 σε μάτς τελειωμένο. Στο 22 είναι σωστή η κάντα στον Ενσούα, το σημειώνω εδώ. Λάθος, βάζει ναι. Χέρι στο λιμιό. Λάθος. Δηλαδή, πολύ αφήρηση, Κώστα. Το είδα, τρεις φορές το είδα. Εντάξει. Λοιπόν, σιγά, τι λέω εδώ. Έτσι, σιγά. Στη σημειώση μου, να παίξει ο ΠΑΟΚ από εκεί. Πρόβλημα ο Ενσούα. 22ο λεπτό. Καλά, φυσικά. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει από εκεί, παίζει από την άλλη. Δηλαδή για 30 λεπτά, όχι. Για 30 λεπτά παίζει ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη. Δεν πατάει στο λιμιό, δεν ανεβάζει. Το ΠΑΟΚ και τη City. Πώς, εντάξει. Το πρώτο μάτς ήταν η United καθαρά. Όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, και τα δύο. Και τα δύο. Πολύ καλός ο Κάνιας για δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Πολύ καλός ο Μαλεζάς, ο Μαλεζάς και ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα έχει ανέβει πάρα πολύ από πέρσι. Δηλαδή, έχουμε μια πεντάδα ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και τη λέω ευθύς αμέσως που έχουν ανέβει. Ο ένας είναι ο Βαρέλα, ο άλλος είναι ο Μαλεζάς. Ο άλλος είναι ο Κάνιας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Σκατοδοχείο, εγώ το λέω τον Κάνιας. Εντάξει. Πώς? Σκατοδοχείο. Σκατοδοχείο. Το Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο ήταν ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Μαουρίτσιο σήμερα ήταν απογοητευτικός και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό που ο Μαουρίτσιο ήταν απογοητευτικός γιατί ήταν στα χαφ του ΠΑΟΚ ο αδύναμος κρίκος. Δίπλα στον Κάνιας. Πήγε πολύ καλά ο Κάνιας. Μαουρίτσιο ούτε να κόψει εύκολα. Ούτε να πασάρει, ούτε να σουτάρει, τίποτα. Ήταν μηδενικό. Ψιλοανεβαίνει ο Κολαράς ο Μακ. Ο Πέλκας είναι στα ουράνια. Ο Κουλούρης, Τσαπατσούλης, Ντουσδαμπάνης, Πλατυπόδης, πιο γρήγορος από τον Πρίγιοβιτς. Στο συμμετοχικό εντάξει καλός, αλλά δεν εκτελεί. Και κορυφή ο Λιμνιός, κορυφαίος ο Λιμνιός. Δηλαδή έχουμε 5-6 παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν ανωδική πορεία σε ατομικό επίπεδο. Μαουρίτσιο αθλειότατος. Πολύ κακός. Από τους 11 ήταν ο χειρότερος. Τι μένει ο Μαλάς. Γελάσαμε. Λοιπόν, ναι. Γελάσαμε. Δεν έχω κάτι να πω. Όταν βλέπω σε ένα Παναθηναϊκό τον Κρέσπο από στόπερ να κάνει full back κούρσα και να κάνει την assist και να μπαίνει goal είναι απογοητευτικό για τον Παναθηναϊκό. Η σύψη του Παναθηναϊκού φαίνεται σε δύο πράγματα. Σε τρία. Πώς τον κατάρρισε. Στο fair play. Στο fair play των παοξίδων το τελευταίο δεκάλεπτο. Στην κούρσα του Κρέσπο, σαν αριστερό μπακ, να βγαίνει και να σεντράρει. Ναι. Και το τρίτο και το χειρότερο είναι η κούρσα του Βαρέλα στα τελευταία λεπτά που παίρνει την μπάλα από τα στόπερ, κάνει μια κούρσα 60-70 μέτρα και ο Κουρμπέλης πηγαίνει και του κάνει φάουλ και παίρνει κάρτα. Εκεί ο Παναθηναϊκός δείχνει το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Ουζουνίδης εγκληματίας στη σύνθεση τη τετράδο τη άμυνά του. Εγκληματίας κατά τα 3/4. Να τα λέει αυτά ο Κωστής, γιατί με τον Ζουνίδη, φίλε, το κάσε που κάνει. Καρό, πού το βλέπεις αυτό, ρε φίλε. Ναι. Θα πάω να σκίσω και τη χέρια από τα ρούχα. Συνέχατο. Άλλο για πάω που δεν έχω γράψει. Γιατί να πω. Αυτή η καραμέλα τότε. Ναι, κρατάει την ομάδα. Έλληνας πονάει, ξέρει. Κρατάει. Ναι, καλό. Ναι. Κρατάει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κάνει και δύο βασικά. Ναι. Βάζει τον Κολοβέτσιο από εκεί. Ναι, back. Εντάξει. Και ρε Κολοβέτσιο, σε πάω κιόλα γιατί είσαι σκοτσοφέρνη. Σε πάω γιατί είσαι σκοτσοφέρνη. Ναι. Όχι τώρα, ναι. Αντιλάρισα. Ναι. Ρε εσύ, έτσι σε πλάγιο τέτοιο πράγμα, τρώ την κίνηση σε πλάγιο, μα την Παναγία, δηλαδή στην ΚΑΠΑ 12, α πούμε, δεν ξέρω, ενό χωριού, δεν υπάρχει αυτό. Μη χειρότερα. Στο Παναθηναϊκό πες ό,τι και να είσαι. Αμυντικό, στο Παναθηναϊκό. Τρώς την κίνηση αυτή από το πλάγιο έτσι και κάτι άλλο. Το πλάγιο από τι προέρχεται. Το πλάγιο από τι προέρχεται. Ποιο πλάγιο. Που βάζει τον κόλο πάω, το δεύτερο. Πώς πήγε τον κόλο πάω, βοήθησε με λίγο. Πλάγιο. Κολοβέτσιο, ολομόναχος. Όλη τούμπα μόνη σου και τη διώνει κεφαλιά που σα.
Κάνει ο άλλος ένα. Ε, παιδιά, ειλικρινά! Πάω να κάνω τον μηνίσκο μου και να παίξω μπάλα πρώτη εθνική. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Πάω να κάνω τον μηνίσκο μου όπως είμαι και να πω: θέλω να φτάσω Παναθηναϊκό. Θέλω 100 ευρώ το μήνα. Γιώργο, λέγε. Ναι. Σήμερα θα πείτε για ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για ΠΑΟΚ δεν έχουμε καμιά δουλειά. Ναι. Καταρχήν ήμουν και στο γήπεδο. Ήταν ωραίο να το βλέπεις ξανά το γήπεδο γεμάτο, να μπορείς να πας στο γήπεδο. Τώρα για το μάτς. Στο πρώτο, δεν νομίζω. Χρηματικό πρόστιμο ήταν αυτά που γίνανε. Δεν ήταν για τιμωρία. Ο Μήνος το είπε, επειδή είναι, το είπε και εσύ και αλλού το άκουσα. Ναι. Ότι μάλλον δεν είναι λεβαδιακό, μάλλον έτσι. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι παρεξήγηση. Μην παρεξήγηση. Όχι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Άσε τώρα με αυτά δεν ασχολούμαστε. Όταν βγει η τιμωρία, αν βγει, θα το πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο ημίχρονο, παίζουμε πολύ καλά το πρώτο δεκάλεπτο. Για έναν ανεξήγητο λόγο η ομάδα δίνει χώρο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει παρόλα αυτά να κάνει τίποτα. Κυριολεκτικά τίποτα και δείχνει πόσο τυποτένιος είναι. Εδώ οφείλουμε φυσικά όπως κατακρίνουμε τον προπονητή. Τίποτα είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Τυποτένιος είναι φέτος, τι να κάνουμε. Και οι ίδιοι Παναθηναϊκοί το λένε. Είναι προσωπικό αυτό. Μα οι ίδιοι Παναθηναϊκοί το λένε. Τυποτένιος είναι. Προσωπικό είναι για εμάς τους άντρες. Για εμάς τους άντρες, τους κομπλεξικούς είναι να λέμε την αλήθεια. Τυποτένιος ο Παναθηναϊκός. Τυποτένιος είναι βρισιά. Όχι. Σε πρώτο είσαι τυποτένιος. Δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι είμαι τυποτένιος. Δεν κάνω τίποτα. Είμαι ένα τυποτένιος. Στη δουλειά σου είσαι κακός. Ναι, δεν είναι καθώς πρέπει η εκπομπή μας. Δεν βρίζουμε. Είναι παρεξηγήσιμο, παιδιά, αυτό δεν μ' ακούω. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, αν πει ένα στον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ τυποτένιο αγωνιστικά φέτος, είναι προσβολή. Άλλο θα πει στην πολύ αδύνατο. Είναι τίποτα ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Στην έτρια θα μα διώχνανε. Στο Μέγκα Τσάρελ θα μα περιορίζανε. Δεν μιλάει έτσι ο Γιώργος. Α κάνει ό,τι θέλει ο Γιώργος. Εφόσον δεν βρίζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εδώ οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον προπονητή, γιατί συνήθως οι αλλαγές που παρατηρείται σε μια ομάδα μεταξύ στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο πάντα λέμε ότι είναι από την ομιλία του προπονητή στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο αποφασίζει πάλι να πάρει τον κυριολεκτικό ρόλο. Εκεί φαίνεται η διαφορά ποιότητας που υπάρχει με τον Παναθηναϊκό. Και αν δεν ήταν ο μεγάλος Διαφάνιες, ο οποίος επειδή ακριβώς τον είχα ακριβώς δίπλα, γιατί ήμουν στην 6 που γίνεται το συμβάν. Δηλαδή ρε Μακ, ντροπή δεν έχεις με αυτό που κάνει, τι πας να παραστήσεις. Επειδή λες δεν παίζω καλά, δεν παίζω καλή μπάλα. Άλλο. Είσαι εκνευρισμένος. Τι διαφορά έχει ο Μακ από τον Γκαρσία στην κόκκινη κάρτα που τρώει? Καμία. Γιατί να μην κάνουμε μια οδό στο Μακ, να κάνουμε ένα σύνδεσμο στο Μακ. Σε μένα τα λες αυτό. Τι έκανε ο Μακ? Εγώ δεν διαφωνώ. Τι έκανε ο Μακ? Φούρναρη. Δεν μπορούσε να παίξει ο Γκαρσία, έχουμε τα πουδίδια και η ιστορία. Ο Ποροπόλη, πού σου πάντα λες. Ο Ποροπόλη, άστον, χέστον. Λοιπόν. Είσαι τυποτένιος. Ναι, ντροπή. Τι χάσπα. Λοιπόν, εγώ στην τύχη είπα. Εγώ είπα κάποια επαγγέλματα. Δεν είπα, κάποιο συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι γεγονός ότι η διαφορά του ήταν τεράστια. Έδειξε ότι βρίσκεται σε μια συνεχή καλή πορεία. Και είπαμε ότι χρειάζεται να χτιστεί ένα σερί που θα δώσει αυτοπεποίθηση. Μένει κοντά στην κορυφή. Όλα θα κρυθούν όπως όλα φαίνονται στο τέλος ή στο πρώτο μίνι δεφορμάρισμα που θα κάνει ένας από τους τρεις ή με από τους τέσσερις, για να μην είμαστε άδικοι. Βάζω και τον Ατρόμητο εγώ μέσα στην κούρσα του τίτλου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα παρόλα αυτά και σήμερα φωνάζουν οι ελλείψεις που έχει η ομάδα για μεταγραφές. Όπως. Δηλαδή είναι τραγικό σε ένα μάτσο το οποίο αριστερό είναι 4-0. Μπάς. Ο center four, η μοναδική επαφή που έχει με την μπάλα είναι στο πέναλτι. Όταν κάνει το πέναλτι, δηλαδή καμία άλλη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όλα τα γκολ. Αν δεν έμενε ο Πρίγιοβιτς, ο βασικός center forward που είναι πλέον ο Κουλούρης, δεν έχει καμία συμμετοχή στο match. Είναι σαν να παίζουμε 10. Στο εκτελεστικό κομμάτι, είναι σαν να παίζουμε με 10 παίκτες. Δεν τελείωσε. Δεν έχει αριστερό μπακ η ομάδα. Αυτό φαίνεται κάρκα με αλχημίες κτλ. Στα χαφ δείχνει ένα προβληματισμό με τη λογική του ότι μπράβο στο Μαουρίτσιο, όπου στην πρώτη φάση που αποφάσισε να ανέβει, παίρνει πέναλτι η ομάδα. Και να κάνει ένα σούτ από μέση απόσταση, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Ανασταλτικά η ομάδα δείχνει κάποια καλά στοιχεία, ναι, είναι γεγονός. Ναι, αλλά δεν πολύ. Υπάρχει το δημιουργικό χαφ, γιατί ο Πέλκα σήμερα που τον βάλανε πίσω από τον επιθετικό, αναγκάστηκε και έκανε τον δεύτερο φορ. Ο Μαουρίσιο, ο Μαουρίσιο πρέπει να είναι ο χαμάλης του Πέλκα. Ναι. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του. Κανονικά. Εντάξει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Δείχνουμε, φωνάζουμε ότι, πώς το λένε, ότι χρειάζονται κάποιες μεταγραφές. Από εκεί και πέρα εμείς μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, μακάρι να είμαστε κοντά. Για τους ανταγωνιστές μας η ΑΕΚ δεν έπαιξε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα της βγει σε καλό το ότι πήγε, το ότι συνεχίζει στην Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο τερματοφύλακας του Πανετολικού και ο Μόρας
γιατί είχα δεχτεί πολύ σκληρή κριτική από κάποιους δημοσιογράφους εδώ και από κάποιους φίλους μου για τον τρόπο που είχαν σταθεί απέναντι στο Πανετολικό ΣΠΑΟ. Ευτυχώς. Ο Κυριακίδης είναι ήρωας, δεν είναι. Ναι, αυτό λέω. Πολύ μεγάλο. Ο Κυριακίδης είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν στον κόλπο Αρσενίδη. Μόνο! Rapto.gr Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.